Μπορεί να σας είναι δύσκολο να το πιστέψετε, αλλά τα παράσιτα είναι ικανά να προκαλέσουν πολλές ανεπιθύμητες διαταραχές στη λειτουργία του οργανισμού και να είναι η αιτία εμφάνισης πολλών παθήσεων. Αν νομίζετε ότι το θέμα των παρασίτων προέρχεται από τον κόσμο επιστημονικής φαντασίας, καλό θα ήταν να αναθεωρήσετε αυτή την άποψη και να δείτε με προσοχή αυτό το βίντεο. Παράσιτα είναι μικροοργανισμοί οι οποίοι ζουν μέσα στο σώμα μας χωρίς τη δική μας συγκατάθεση, ενώ τα κατάλοιπα που παράγουν επιβαρύνουν τη λειτουργία του. Μάλιστα κάποια από αυτά τρέφονται με το φαγητό που καταναλώνουμε, ενώ άλλα τρέφονται με τα ερυθρά αιμοσφαίρια προκαλώντας την ανεμία. Επίσης, τα παράσιτα μπορεί να δημιουργήσουν και μία σειρά από συμπτώματα όπως ανησυχία, δερματικά προβλήματα, αδυναμία συγκέντρωσης, χρόνια κόπωση, υπνηλία, μείωση της λίμπιντο και κακή ψυχολογία. Τα παράσιτα υπήρχαν και υπάρχουν στον κάθε οργανισμό. Και αυτό δεν είναι το ανησυχητικό. Αλλά το ανησυχητικό είναι ότι σύμφωνα με πολλές εκτιμήσεις, μεγάλος αριθμός των ανθρώπων υποφέρει από υπερβολική αύξηση των παρασίτων, τα οποία προκαλούν πολλά προβλήματα. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πράγματα τα οποία καλό είναι να γνωρίζετε σχετικά με τα παράσιτα. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι θα δούμε τις τροφές οι οποίες βοηθούν να απαλλαγούμε και να προστατευτούμε από αυτούς τους ανεπιθύμητους και πολλές φορές κακόβουλους επιβάτες. Γι' αυτό μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Το βίντεο θα είναι πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ χρήσιμο. Με την ευκαιρία φίλοι μου, αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και το καμπανάκι πατήστε για να μην χάνετε τα νέα βίντεο που ετοιμάζω για εσάς. Τα παράσιτα στον οργανισμό δεν είναι καθόλου σπάνιο φαινόμενο. Στην πραγματικότητα αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα δημόσιας υγείας σε πολλές χώρες και δεν είναι συνυφασμένο με την έλλειψη υγιεινής που συνήθως συναντάμε στις φτωχές και υποανάπτυκτες χώρες. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν στον οργανισμό τους παράσιτα, τα οποία μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και να δημιουργούν προβλήματα σε όλη τη λειτουργία του οργανισμού. Τα παράσιτα είναι μικροοργανισμοί που ζουν και τρέφονται από έναν άλλον οργανισμό, στην περίπτωσή μας από εμάς, και τρέφονται από τις τροφές που καταναλώνουμε. Δημοφιλή είδη εντερικών παρασίτων είναι οι έλμυνθες, οι ασκαρίδες και η τενία, ενώ ο πιστόρχης είναι παράσιτο που κατοικεί στο σηκώτη και κυρίως στους χοληφόρους σπόρους. Υπολογίζεται ότι περίπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη μας πάσχουν από ελμυνθίανση. Τα περισσότερα παράσιτα μπορούν να ζουν στον οργανισμό για πολλά χρόνια ανενόχλητα, χωρίς να εμφανίζουν ιδιαίτερα σημάδια ύπαρξης. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να κολλήσουμε παράσιτα είναι να μην τηρούμε σωστά όλα τα μέτρα υγιεινής, όπως το σωστό πλύσιμο των χεριών πριν το φαγητό και το σχολαστικό πλύσιμο των λαχανικών και φρούτων. Άλλος ένας τρόπος να κολλήσουμε παράσιτα είναι η κατανάλωση νερού και τροφών αμφίβολης ποιότητας. Μερικά από τα συμπτώματα που μπορεί να υποδεικνύουν ότι έχετε παράσιτα τα βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Το θέμα των παρασίτων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σας τρομάζει, αλλά αντιθέτως να σας δημιουργήσει τη θέληση να εμβαθύνετε στο θέμα και να προστατευτείτε κατάλληλα. Να θυμάστε ότι η γνώση είναι δύναμη. Αυτός που γνωρίζει δεν φοβάται. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε από τη μεριά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο περιβάλλον στον οργανισμό μας, το οποίο θα είναι ακατάλληλο για τα παράσιτα. Αυτό θα το καταφέρουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να προσθέσουμε ορισμένες τροφές στη διατροφή μας, τα συστατικά των οποίων δεν ανέχονται τα παράσιτα. Και δεύτερον, να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό. Επιπλέον, καλό θα ήταν να φροντίζετε να μην έχετε στη διατροφή σας τροφές οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους. Μερικές από αυτές βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Να ξέρετε ότι τα παράσιτα αγαπούν τη ζάχαρη. Γι' αυτό ο καλύτερος τρόπος για να λιμοκτονήσουν τα παράσιτα είναι να ακολουθήσετε μία υγιεινή διατροφή και να περιορίσετε από τη διατροφή σας όσο αυτό είναι δυνατόν τη ζάχαρη και τα αλευροειδή, ενώ παράλληλα να προσθέσετε στη διατροφή σας τις τροφές που θα αναφέρουμε παρακάτω. Η πρώτη τροφή που δρά αποτελεσματικά κατά των παρασίτων είναι η ρίγανη. Η ρίγανη είναι ένα δημοφιλές αρωματικό βότανο της ελληνικής διατροφής. Αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο, επειδή κατέχει ισχυρές αντιβακτηριακές και αντιπαρασιτικές ιδιότητες. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι που βλέπετε αυτό το βίντεο έχετε στη διατροφή σας αυτό το βότανο. Μάλιστα, ορισμένοι ειδικοί υγείας αξιοποιούν τα ωφέλη του ελαίου άγριας ρίγανης για τη θεραπεία από επιθέσεις βακτηρίων. Έχει αποδειχθεί ότι το έλαιο ρίγανης καταστρέφει τους μύκητες, τα παράσιτα και ορισμένους ιούς.
Σχετικά με το πώς τα παράσιτα ελέγχουν τον εγκέφαλο και δημιουργούν την επιθυμία να καταναλώσουμε μη ανθυγιεινή τροφή, σας προτείνω να διαβάσετε το σχετικό άρθρο. Τον σύνδεσμο για το άρθρο θα σας αφήσω κάτω στην περιγραφή. Η επόμενη τροφή είναι το μανιτάρι με το όνομα κανθαρέλα. Η κανθαρέλα είναι ένα βρώσιμο μανιτάρι, το οποίο περιέχει μια ισχυρή αντιβιωτική ουσία που δρά κατά των παρασίτων, την κινομανόζη. Η κινομανόζη καταστρέφει τις προστατευτικές μεμβράνες των παρασίτων και τα αυγά τους. Μπορείτε να προσθέσετε αυτό το μανιτάρι στη διατροφή σας. Να ξέρετε ότι αυτό το είδος μανιταριού είναι αρκετά ευαίσθητο σε υψηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό καλό θα ήταν να το καταναλώνετε είτε ομό είτε αποξηραμένο και σε καμία περίπτωση κονσερβοποιημένο. Το πιπέρι καγιέν ή τσίλι είναι η επόμενη τροφή που αντιπαθούν τα παράσιτα. Η καυτερή γεύση του καγιέν οφείλεται σε μία ουσία, την καψαϊκίνη. Αυτή η ουσία είναι πολύ καλό αντιϊκό και αντιπαρασιτικό, το οποίο όπως έχει αποδειχθεί βοηθά και σε προβλήματα του πεπτικού συστήματος. Η ικανότητα του σκόρδου να καταπολεμά τα βακτήρια και παράσιτα είναι γνωστή από τα παλιά χρόνια. Το σκόρδο περιέχει την αλικίνη, η οποία είναι αποτελεσματική όχι μόνο κατά των παρασίτων, αλλά καταστρέφει κι άλλους βλαβερούς μικροοργανισμούς. Μπορείτε να καταναλώνετε το σκόρδο προληπτικά, προσθέτοντάς το στα φαγητά ή μπορείτε να το καταπίνετε ψιλοκομμένο. Η επόμενη τροφή που αντιπαθούν τα παράσιτα είναι οι κολοκυθόσποροι. Οι σπόροι της κολοκύθας είναι πλούσιοι σε ψευδάργυρο, ο οποίος συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Οι ομοί σπόροι κολοκύθας περιέχουν ένα λιπαρό οξύ, την κουρκουμπιτίνη, η οποία κατέχει ικανότητα να δρά κατά των παρασίτων. Η κουρκουμπιτίνη που βρίσκεται στους ομούς σπόρους κολοκύθας έχει αντιπαρασιτικές ιδιότητες καθώς παραλύει τα παράσιτα, τα οποία δεν μπορούν να προσκοληθούν στα έντερα και έτσι απομακρύνονται μέσω της πέψης. Μπορείτε να τους αγοράζετε έτοιμους ή να τους αφαιρείτε από την κολοκύθα. Προσθέστε τους κολοκυθόσπορους στις σαλάτες σας. Τα συστατικά του κολοκυθόσπορου δημιουργούν ένα άβολο περιβάλλον για τα παράσιτα, το οποίο δεν μπορούν να το ανεχτούν. Το γαρίφαλο είναι η επόμενη τροφή που δεν αρέσει στα παράσιτα. Το γαρίφαλο περιέχει ένα πολύ ισχυρό βακτηριοκτόνο που ανήκει στην οικογένεια των φυτοχημικών, την ευγενόλη. Επιπλέον περιέχει καριοφυλλίνη, μία ουσία με πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση. Οι παραπάνω φυτοχημικές ουσίες ταξιδεύουν μέσω του αίματος και σκοτώνουν τα μικροσκοπικά παράσιτα και τους παθογόνους οργανισμούς, οι οποίοι προκαλούν ανισορροπία στον οργανισμό. Το γαρίφαλο έχει ακόμα καλύτερη δράση όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα βότανα, όπως ο κουρκουμάς, η κανέλα και το σκόρδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν αντιμετωπίζετε κάποιο σοβαρό πρόβλημα με τα παράσιτα, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον επαγγελματία υγείας για να σας βοηθήσει εξειδικευμένα. Για όλους εσάς φίλοι μου που είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος, θα σας αποκαλύψω ένα ενδιαφέρον μυστικό σχετικά με τα παράσιτα και τους μύκητες, το οποίο λίγοι θα σας το πούν. Να ξέρετε ότι στον οργανισμό μας έχουμε μία ισχυρή ουσία η οποία δρά αποτελεσματικά κατά των παρασίτων και μυκήτων. Αυτή η ουσία είναι η χολή. Αν έχετε άριστη ποιότητα χολής και γίνεται επαρκή έκρησή της, τότε ο οργανισμός πάντα θα είναι προστατευμένος. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η οξύτητα του στομάχου, η οποία επιτρέπει τη σωστή απολίμανση και επεξεργασία της τροφής. Θα ήθελα να γράψετε στα σχόλια αν το θέμα των παρασίτων το ακούτε για πρώτη φορά και ποιες από τις παραπάνω τροφές έχετε στη διατροφή σας. Και τώρα θα ήθελα να σας προτείνω να δείτε άλλο ένα ενδιαφέρον βίντεο. Στο βίντεο εξηγώ πράγματα τα οποία επιδρούν αρνητικά στην υγεία του εντέρου, τα οποία καλό είναι να γνωρίζετε. Τον σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο θα σας αφήσω κάτω στην περιγραφή. Αν το βίντεο σας ήταν χρήσιμο, πατήστε το κουμπί «Μου άρεσε» και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Αυτά από μένα για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι το καλύτερο. Να είστε υγιείς!